Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Αξιδιά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Καστοριά, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Εγώ είμαι πολύ καλά, πέρασα υπέροχα στα μέρη σας. Πραγματικά η πόλη σας είναι μοναδική. Το διασκέδασα απίστευτα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που καταφέραμε τελικά και ολοκληρώσαμε αυτό το γύρισμα προχθές. Και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Βέβαια είστε γνωστοί ως η υπτάμενη πιανίστα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, από την υπόθεση των Τεμπών, όπου παίξατε πιάνο, κυριολεκτικά υπτάμενη, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός ότι μου έχει μείνει αυτό το παρατσούκλι. Πλέον μπορώ να θεωρηθώ ναι, και αλλά, γνωστή από... πιανίστα. Τώρα μετά όμως στη Λίμνη κάτι πρέπει να βρούμε, κάτι άλλο πρέπει να βρούμε εδώ. Έτσι ακριβώς, στα πλαίσια του project μας λοιπόν, με τον συνεργάτη μου, τον αγαπημένο μου φίλο και σκηνοθέτη, τον Πασχάλη τον Μάτι, μέσω του οποίου project μεταφέρουμε ένα πιάνο σε όλα τα όμορφα σημεία της Ελλάδας, ώστε να προωθήσουμε τη χώρα μας και τη φυσική μας και πολιτιστική μας κληρονομιά σε όλο τον πλανήτη. Φτάσαμε λοιπόν στην άκρη της Ελλάδας αυτή τη φορά, σε εσάς εκεί στην Καστοριά, και δημιουργήσαμε αυτό το όμορφο βίντεο προχθές. Ποιος σας πρότεινε την Καστοριά, κυρία Ξηδιά, δηλαδή, ή το επιλέξατε μόνοι σας, ή ήρθατε, είδατε και είπατε εδώ πρέπει να κάνουμε και αυτό? Οπωσδήποτε είχαμε στο μυαλό μας ότι θα κάναμε κάτι στην Καστοριά. Εγώ να σας πω ότι η δική μου εμπειρία με την πόλη πολλά χρόνια πριν είχα εντυπωσιαστεί, γιατί μπαίνοντας, δεν ξέρω, είχα φτάσει και σε συγκεκριμένη ώρα που αντίκρισα την πόλη, τη Λίμνη και την πόλη καθρεφτισμένη στη Λίμνη. Ναι. Είναι κάτι μοναδικό. Είναι το χαρακτηριστικό της όταν τα νερά είναι και ήρεμα, μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Και αυτός ο αντικατοπτρισμός δηλαδή με είχε κερδίσει από τότε. Ήταν στο μυαλό μας λοιπόν εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σάκη Ράμο, τον αντιδήμαρχο. Και όλους όσους μας βοήθησαν στην περιοχή. Φτάσαμε την Κυριακή. Εντάξει, υπήρχε βέβαια ένα τεχνικός προγραμματισμός αρκετών ημερών. Να πούμε λίγο για αυτά τα διαδικαστικά, ίσως θα συζητήσουμε και με τον σκηνοθέτη σε λίγο. Αλλά ουσιαστικά έπρεπε να βρούμε μια πλωτή πλατφόρμα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ώστε να μπει μαζί με το πιάνο και εσείς μέσα στη Λίμνη. Έτσι ακριβώς. Ο κύριος Ειρηνίδης, ο Λάζαρος, μας βοήθησε να φτάσουμε στο σημείο. Είχαμε κάνει το ρεπεράσμα από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, να βρούμε το σημείο στο οποίο ήταν πιο κατάλληλο. Θέλαμε να είμαστε κατά μεσή στις Λίμνες, ώστε να έχουμε περιμετρικά όλη την όμορφια από όλες τις πλευρές. Και βέβαια να φαίνεται όσο πιο εντυπωσιακό γίνεται όταν είσαι ακριβώς στο κέντρο. Φτάσαμε λοιπόν εκεί. Οι πλατφόρμες ήταν διαφόρων ειδών. Καταλήξαμε σε αυτή που μας εξυπηρετούσε περισσότερο. Τη συγκεκριμένη που τέριαζε και με το πιάνο, τέριαζε και χρωματικά και ήταν και ασφαλέστερη, ας πούμε. Και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Και φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα που νομίζω μιλάει όλη η Ελλάδα. Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Έχει γίνει viral αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, έχει πραγματικά. Έχει γίνει ξανά, ναι. Και θα το βλέπουμε, πιστεύω, όλη την εβδομάδα. Τόσο στα τηλεοπτικά μέσα όσο και στα ηλεκτρονικά. Αυτό το project λοιπόν, γιατί πρέπει να πούμε ότι πρόκειται γενικά για ένα project όχι μόνο με την Καστοριά αλλά με πολλά όμορφα σημεία της χώρας, η φυσική πολιτιστική μας κληρονομιά εδώ να προωθηθεί με κάποιον τρόπο. Αυτό ουσιαστικά ζητάτε, κυρία Ξηδιά, έτσι δεν είναι? Αυτό τρέχει ήδη εδώ και 3 χρόνια. Δύο άνθρωποι είμαστε στην πραγματικότητα που το δημιουργήσαμε, εγώ και ο Πασχάλης ο Μάντης. Ξεκινήσαμε πολύ διστακτικά, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Ξεκινήσαμε στα Μετέωρα, όπου έγινε το πρώτο μας βίντεο, πάνω στο βράχο, το οποίο επίσης ήταν πολύ εντυπωσιακό και είχε άλλου είδους δυσκολίες εκεί. Είμαστε εδώ, δεν εγκαταλείπουμε, έχουμε να δείξουμε πολλά πράγματα ακόμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε λάβει αυτή τη αποδοχή από τον κόσμο. Και πραγματικά που βάζουμε έτσι το δικό μας λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια της ανάδειξης τουριστικά, ας πούμε, της χώρας μας. Να πούμε το εξής, μπήκε η εξέδρα, μπήκε το πιάνο, αισθανόσασταν κάποια στιγμή ίσως κάποια ανασφάλεια μέσα στο κέντρο της Λίμνης, ήταν κάπως όχι, καθόλου έτσι?
Αν εξαιρέσετε λίγο το κρύο, γιατί πήγαμε από τις 5.30 το πρωί. Το απόλαυσα πραγματικά πάρα πολύ. Δεν αισθάνθηκα εδώ παραμικρό. Εν τω μεταξύ, είχαμε και πάρα πολύ. Είχαμε με το μέρος μας. Τον καιρό δεν είχαμε καθόλου αέρα, οπότε τα νερά ήταν πολύ ήρεμα. Αυτό το θέλαμε και σκηνοθετικά, δηλαδή, να φαίνεται αυτή ακριβώς η ηρεμία. Γιατί όταν θα δείτε το τελικό βίντεο, καθώς τα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει φυσικά δεν είναι τα μονταρισμένα. Ναι, γιατί είδα στο Facebook το δικό σας ότι δεν έχετε βάλει ακόμη την τελική μορφή του βίντεο. Όχι, το έχετε ως αναμονή ουσιαστικά. Ναι. Γιατί θα περιέχει και πλάνα από την πόλη, πέρα από τη λίμνη δηλαδή. Θα ανέβει σύντομα αυτό, θα ανέβει σήμερα, αύριο. Σήμερα, αύριο δεν νομίζω, αλλά πιθανολογώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Να έχουμε το τελικό βίντεο. Το οποίο θα είναι και το εντυπωσιακότερο σίγουρα. Έχουν κυκλοφορήσει, επαναλαμβάνω, και φωτογραφίες και κάποιες σκηνές. Δεν είναι όμως αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά όχι, φανταστεί... δεν θα μπορούσε να είναι τόσο γρήγορα έτοιμο. Φανταστείτε όμως πόσο πολύ... εντυπωσιακό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Τον ήδη βέβαια. Αυτό που βλέπουμε μας έχει ξετρελάνει. Έτσι. Και βέβαια είναι και η μουσική, ναι. στην οποία πάντα πρέπει να αναφερόμαστε. Στην οποία κάνω μια ιδιαίτερη μελέτη, τι θα τέριαζε στην περιοχή, σε αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε, σε αυτό που θέλουμε να λάβει αυτός που ακούει και βλέπει. Είναι ένα πάντρεμα. Να το ακούμε και σε background εμείς εδώ στην εκπομπή. Ναι. Πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτό το πάντρεμα είναι τελικά που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Δηλαδή δεν είναι η μουσική μόνη της, δεν είναι η εικόνα μόνη της. Είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός. Και η αγάπη σας είναι το πιάνο, έτσι δεν είναι? Η αγάπη μου είναι το πιάνο και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχω καταφέρει το 2023 να φέρω στα αυτιά του κόσμου αυτές τις νότες και αυτούς τους ήχους που δεν τους έχουμε τόσο συνηθισμένους και που είναι κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό και αξιόλογο και αξιοπρεπές, και χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Εμείς θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Το είδαν όλοι, θα το δει όλη η Ελλάδα, θα το δουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη γη. Νομίζω ότι είναι κάτι καταπληκτικό, από τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάτι, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλημέρα, φιλόξενη Καστοριά. Εσείς τι έχετε κάνει, κύριε Μάντη, εδώ πέρα? Καταρχάς, χωρίς τη βοήθειά σας, τη βοήθεια του Σάκη, του Ρήμου. Του Ρήμου, του Αντιδημάρχου, έτσι. Έγινε αυτό με το Δήμο, έτσι. Ναι, του Δημήτρη. Με τη συνεργασία του Δήμου. Και του Λάζαρου του Σιρινίδη, ναι. που ήταν ο άνθρωπος που μας πήγε εκεί. Δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Θέλω να σας πω, όταν είπαμε την ιδέα, ήταν επειδή δημιουργούμε. Κάποια τέτοια βίντεο. Ζητάμε από τους Δήμους να μας υποστηρίξουν, γιατί στην τρέλα μας πρέπει κάποιος να είναι αρρωγός. Δεν γίνεται αυτό χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων, των τοπικών. Σωστά. Και επειδή ήταν επικίνδυνο, δύσκολο εγχείρημα, ήθελε πολλή συζήτηση και πολύ σχεδιασμό. Ναι. Και τα καταφέραμε τη βοήθεια των ανθρώπων εκεί, οι οποίοι πραγματικά είναι φιλόξενοι, ήταν εκπληκτική η φιλοξενία και βοήθεια που μας δώσαμε. Οπότε τα εύσημα σε εσάς, όχι στη δικιά μας ιδέα. Τα εύσημα στα παιδιά εκεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Σάκη το Ρήμο, που μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και στον Δημήτρη το Σιλιάδη, όπως είπα, και στο Λάζαρο το Σιρινίδη, που ήταν το παιδί που μας πήγε με τον καταμαράν. Και που φτιάξατε πραγματικά και τα κοντινά πλάνα και όλα αυτά που συνέβη στη μέση της λίμνης. Είχαμε ένα ατύχημα, δεν ξέρω αν σας το είπα. Είχαμε ένα ατύχημα, το πληροφορήθηκα, με το drone, έτσι δεν είναι? Ναι, είχαμε ένα ατύχημα. Αυτό το που είδατε, οποίο δεν μάλιστα είναι στο βρέθηκε όμως. Βρέθηκε. Γιατί τα παιδιά εδώ τα δικά μας που... Εκεί ήθελα να πω. Ναι. Για πείτε μας πώς έγινε αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που είδατε δεν είναι το τελικό βίντεο. Ναι, μας το είπε και η Έλενα νωρίτερα, ότι δεν είναι το τελικό. Μάλλον την άλλη εβδομάδα ίσως τα έχουμε το τελικό. Ήταν τα πλάνα που κάναμε ως demo, τα πειραματικά δηλαδή, για να δοκιμάσουμε λίγο την πλευστότητα, το πώς λειτουργεί στον αέρα των drone. Και ένα δεύτερο, μικρό δηλαδή, ήταν για να δοκιμάσουμε λίγο τα πλάνα. Mm-hmm. Το κανονικό μας drone έπεσε στη λίμνη. Ήταν νομίζω
ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να πάθουμε. Και εκεί, γιατί, ναι. Γιατί επί δύο μέρες είχαμε σκανάρει σχεδόν όλη την Καστοριά. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε, κινηματογραφήσαμε Ανατολή, Δύση, όλες τις ώρες, 24 ώρες δηλαδή συνεχώς, κάναμε κινηματογράφηση. Και αυτά χάθηκαν με την πτώση του ντρόουνα. Αυτά ελπίζω να μην χάθηκαν, ελπίζω. Νομίζω ότι θα το παραλάβετε σήμερα το ντρόουνα, το νομίζω το στέλνουν εδώ τα παιδιά. Αύριο, αύριο το θα παραλάβω τον ντρόουνα και ελπίζω να μην έχει χαθεί το υλικό. Για να φτιάξουμε το τελικό μας βίντεο. Όχι ότι δεν θα το γίνει τελικά, και με το βοηθητικό θα καταφέρουμε να βγάλουμε το τελικό μας κλιπ. Αποτέλεσμα. Το τελικό μας αποτέλεσμα. Αλλά το υλικό που είχαμε στο άλλο ντρόν και οι λήψεις που κάναμε ήταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Συνέβη λοιπόν και αυτό το ατύχημα. Ελπίζω να έχει σωθεί το υλικό. Και εγώ αυτό ελπίζω. Και πραγματικά να το απολαύσουμε. Φαντάζομαι όμως ότι ήδη οι εικόνες που κυκλοφορούν, αλλά και κάποιο βίντεο, όχι η τελική του μορφή, νομίζω ότι γίνονται viral, κύριε Μάντη. Και επειδή έχετε κάνει και εκπληκτικές δουλειές και στα Τέμπη και στα Μετέωρα, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω είναι. Ότι και η Καστοριά τώρα μπαίνει πραγματικά σε μια σειρά εκπληκτικών δουλειών που μπορεί να γίνουν γύρω από αυτή την υπόθεση. Η αλήθεια και είναι το project ότι... που κάνετε, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε λίγο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας αυτό το project από την αρχή, να προωθούμε την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Ελλάδος με έναν διαφορετικό τρόπο, ναι, αντιμετωπίσαμε τεράστιες δυσκολίες και δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και μετά το αφήσαμε στην άκρη με την Έλενα. Αλλά αποφασίσαμε να πάρουμε όλα τα ρίσκα, όσο επικίνδυνα και αν είναι, γιατί τα project που κάνουμε δεν είναι και τόσο απλά. Έχουν και μεγάλη επικινδυνότητα και στα γυρίσματα και στην, τώρα αν ανέβει μια γυναίκα 50 μέτρα από το έδαφος και να παίξει πιάνο δεν είναι. Δεν είναι και ό,τι απλό. Ακριβώς. Αλλά προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την πρόθεση, γιατί βλέπουμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ο κόσμος, ειδικά οι ξένοι, τρελαίνονται όταν βλέπουν την Ελλάδα με αυτό τον εκπληκτικό τρόπο. Και επίσης όλα τα βίντεο που έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο, φαντάζομαι και αυτό της Καστοριάς, αν σωθεί το υλικό, θα πάρουν και θα φέρουν βραβεία στους διαγωνισμούς που συμμετέχουν. Κοιτάξτε, οπότε ο στόχος μας είναι αυτός. Αν δεν σωθεί, να τα ξαναγυρίσουμε τα πλάνα, γιατί είναι μοναδικά. Καταλαβαίνω με πόση αγάπη μιλάτε για αυτά τα πλάνα και τρέμετε στην ιδέα ότι μπορεί να έχουν χαθεί. Ελπίζω να μην έχει... Ελπίζω να σώσουμε τουλάχιστον αυτό, να θα έχει σωθεί το υλικό. Αν δεν έχει σωθεί, μάλλον θα κάνουμε και μια δεύτερη απόφυρα. Ναι. Αν χρειαστεί δηλαδή. Αν χρειαστεί. Το υποσχόμαστε. Το υποσχόμαστε. Η Έλενα είναι γνωστή ως υπτάμενη πιανίστρια λόγω των τεμπών, της κοιλάδας των τεμπών. Ναι. Αλλά μήπως πρέπει να της βρούμε ένα νέο όνομα πια? Δεν ξέρω. Αν θέλετε να μας προτείνετε κάτι, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι εκπληκτικό. Περιμένοντας λοιπόν, κύριε Μάντη, το τελικό αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα, πραγματικά όλη η Καστοριά το έχει χαρεί, αλλά όχι μόνο. Μηνύματα παίρνουν από παντού. Είναι ό,τι ωραιότερο έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Ακόμη και εμείς που ζούμε, κύριε Μάντη, εδώ 365 μέρες τον χρόνο, πολλές φορές με τα μάτια σας, με τα μάτια ενός σκηνοθέτη ή με την ιδέα που μπορεί να έχετε, πραγματικά τη βλέπουμε και εμείς αλλιώς. Ξέρετε, η αμοιβή μας με την Έλενα είναι αυτό που λέτε τώρα. Ότι αρέσει τον κόσμο και ότι βλέπει ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε με πάθος, χωρίς εννοείται να κερδίσουμε κάτι από αυτό, αλλά θέλουμε να αρέσει. Το μπράβο που θα πούμε ότι κάνετε καλή δουλειά, που θα μας πει ο απλός κόσμος, είναι το βραβείο μας. Αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Και εμείς. Αλήθεια σας λέω ότι η φιλοξενία που είχαμε εκεί ήταν κάτι μοναδικό για μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε, γι' αυτό επιλέγουμε πρώτο θέμα σήμερα στην εκπομπή μας να είναι αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς η προσπάθεια, αυτό ακριβώς το project με εσάς και την Έλενα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαντή. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μας βοήθησαν και ειδικά τους ανθρώπους του Δήμου. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.